30 Μαΐου 1913, η λήξη του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου και η επαναχάραξη των συνόρων στα Βαλκάνια. Η απαρχή για τον διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ξεκίνησε με τον Ιταλοτουρκικό Πόλεμο το 1911. Με τη λήξη του τον Οκτώβριο του 1912, οι Ιταλοί είχαν κερδίσει τη Λιβύη και τα Δωδεκάνησα. Εν τω μεταξύ, ξέσπασε η Αλβανική Εξέγερση κατά την οποία οι Αλβανοί κυρίευσαν την πόλη των Σκοπίων και συνέχισαν προς το μοναστήρι. Το γεγονός αυτό θορύβησε τόσο τον Σουλτάνο, ο οποίος αναγνώρισε την αυτονομία των Αλβανών, όσο και τους Σέρβους, οι οποίοι έβλεπαν ότι έχαναν τις ελπίδες τους για επέκταση προς τον Νότο, εάν αναγνωριζόταν επισήμως η ίδρυση ενός διευρυμένου αλβανικού βιλαετιού. Τη δυσχερή αυτή θέση της Σερβίας εκμεταλλεύτηκε η Βουλγαρία, η οποία γνώριζε ότι οι Σέρβοι απεγνωσμένα επιζητούσαν διέξοδο στη θάλασσα είτε στην Αδριατική είτε στο Αιγαίο. Έτσι λοιπόν η Βουλγαρία πρότεινε στη Σερβία μία συμμαχία εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και σε περίπτωση νίκης τους, η Βουλγαρία να κρατήσει τα εδάφη νότια της γραμμής Κρύβα Παλάνκα, Οχρίδα, που έφεραν την ονομασία Μακεδονία του Βαρδάρη και που σήμερα συμπίπτουν με την επικράτεια του κράτους υπό την ονομασία Βόρεια Μακεδονία. Σε αντάλλαγμα, η Σερβία έπαιρνε τα εδάφη βορείως της γραμμής Κρύβα Παλάνκα, Οχρίδα, συμπεριλαμβανομένου του Κωσυφοπεδίου. Ουσιαστικά η Σερβία θα καταλάμβανε το βόρειο μισό της σημερινής Αλβανίας, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο διέξοδο στην Αδριατική. Η συμφωνία αυτή όχι μόνο παρέμεινε κρυφή από τους Έλληνες, αλλά η Βουλγαρία αρνιόταν και την ύπαρξή της, ώστε να πείσει την ελληνική κυβέρνηση να εισέλθει στο συνασπισμό. Ακολούθως, τον Μάιο του 1912 συνάφθηκε στη Σόφια η Βουλγαρο-Ελληνική Συμμαχία, δίχως όμως να προσδιορίζεται το μοίρασμα των εδαφών μετά τη λήξη του πολέμου. Η συμμαχία με την Αθήνα ήταν απαραίτητη για τη Βουλγαρία, γιατί ο ελληνικός στόλος ήταν πανίσχυρος και θα εμπόδιζε τη μεταφορά των Οθωμανικών στρατευμάτων από τα Μικρασιατικά παράλια στο Βαλκανικό μέτωπο. Συνάμα, η Βουλγαρία είχε εξασφαλίσει τη σερβική στρατιωτική παρουσία στο μέτωπο της Μακεδονίας, οπότε τα βουλγαρικά στρατεύματα θα στρέφονταν σχεδόν αποκλειστικά στο μέτωπο της Θράκης. Όσον αφορά τον ελληνικό στρατό, η Βουλγαρία έκανε το λάθος να το θεωρεί αμεληταίο, επηρεασμένη από την παταγώδη ήττα του το 1897. Όσον αφορά τη στάση των μεγάλων δυνάμεων στον παραπάνω βαλκανικό συνασπισμό, η τσαρική Ρωσία ήταν η υποκινήτρια του, μη γνωρίζοντας όμως τη δυναμική και τις προθέσεις της Βουλγαρίας για επέκτασή της μέχρι και την Κωνσταντινούπολη. Η Μεγάλη Βρετανία μυστικά ενθάρρυνε την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, προτιμώντας η Θράκη να περάσει στον έλεγχο των Ελλήνων ή των Βουλγάρων παρά των Ρώσων. Η Γαλλία διέβλεπε ότι αυτός ο βαλκανικός συνασπισμός θα επέφερε τη μελλοντική σύγκρουση της Ρωσίας με την Αυστρο-Ουγγαρία, οπότε το Παρίσι δεν ήταν έτοιμο να αντιμετωπίσει μια τέτοια σύραξη. Ως εκ τούτου, η στάση της Γαλλίας ήταν αρνητική ως προς το βαλκανικό συνασπισμό. Η Αυστρο-Ουγγαρία είχε να αντιμετωπίσει μια σειρά εσωτερικών προβλημάτων και ανέκαθεν ήταν σε αντιπαλότητα με τους Σέρβους για το ζήτημα της Βοσνίας-Αρζεγοβίνης και τη διέξοδο αφωτέρων στην Αδριατική, θεωρώντας ότι όλα αυτά ήταν υποκινούμενα από τη Ρωσία. Επομένως και η Αυστρο-Ουγγαρία ήταν εναντίον του βαλκανικού συνασπισμού. Τέλος, η Προσία, αν και επισήμως φαινόταν να ακολουθεί φιλοοθωμανική στάση, ήταν πραγματίστρια και διαπίστωσε το αναπόφευκτο της κατάρρευσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έτσι, εμπράκτο στήριξε τη Βουλγαρία, προτιμώντας την αντικατάσταση της Οθωμανικής εξουσίας στα Βαλκάνια με μια φίλια δύναμη. Μάλιστα, το Βερολίνο δεν ήταν αντίθετο με τη δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας, όπως αυτή είχε σχεδιαστεί στη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου το 1878, αν και η Προσία ήταν η πρώτη που είχε πρωτοστατήσει στη μη εφαρμογή αυτής της συνθήκης τότε. Άλλωστε, ο συνασπισμός της Σόφιας με το Βερολίνο ήταν σχεδόν βέβαιος λόγω της γερμανικής προέλευσης των τσάρων της Βουλγαρίας, που κατάγονταν από τον οίκο της Αξονίας Κόμπουργκ. Τελικά, τον Οκτώβριο του 1912, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Σερβία και το Μαυροβούνιο κήρυξαν τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πρώτα τον πόλεμο κήρυξε το Μαυροβούνιο και αργότερα οι υπόλοιπες χώρες. Η σύραξη κράτησε 8 μήνες και έμεινε στην ιστορία ως ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος.
Από τις αρχές του 1913 οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων προσπάθησαν να διευθετήσουν την κρίση με πρωτοστάτη τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας Εδουάρδο Γκρέι. Το ζήτημα ήταν πολύπλοκο, διότι συγκρουόμενα συμφέροντα είχαν τόσο οι μεγάλες δυνάμεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη, όσο και οι Βαλκάνοι σύμμαχοι επί των διεκδικούμενων εδαφών. Στο πεδίο των μαχών, η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχανε κατά κράτος. Συνάμα στο εσωτερικό της Οθωμανικής διοίκησης επικρατούσε αναρχία. Ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Πέμπτος ήταν ουσιαστικά μία μαριονέτα των εθνικιστών νεοτούρκων και την εξουσία ασκούσε ο μετριοπαθής Καμίλ Πασάς, ο οποίος ήταν έτοιμος να συνθηκολογήσει διαβλέποντας το μάταιο της αντίστασης. Ωστόσο, στις αρχές του 1913, ο Καμίλ ανατράπηκε από τον εθνικιστή Εμβέρ Πασά. Αρχικά, αυτός απέρριψε τις όποιες αξιώσεις είχαν θέσει οι μεγάλες δυνάμεις, αλλά μετά από 20 ημέρες αντιλήφθηκε ότι τα ευρωπαϊκά εδάφη είχαν οριστικά χαθεί για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι, ζήτησε εκ νέου τη διαμεσολάβηση των μεγάλων δυνάμεων για τον τερματισμό του πολέμου. Τότε, οι τελευταίες απέτησαν από όλους τους εμπόλεμους την ανεφόρον διαμεσολάβησή τους για τη σύνταξη του κειμένου της Συνθήκης Ειρήνης. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία δέχτηκε αμέσως τον παραπάνω όρο. Εν τω μεταξύ, οι μάχες συνεχίζονταν με τελευταία τη Βουλγαρο-Οθωμανική σύγκρουση στην Τζατάλτζα στις 3 Απριλίου του 1913. Όσον αφορά τις πολιορκίες στον υποοθωμανικό έλεγχο πόλεων, η τελευταία έληξε στις 23 Απριλίου, οπότε οι Οθωμανοί παρέδωσαν τη σκόδρα στο Σερβομαυροβουνιακό στρατό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Θεσσαλονίκη, αν και είχε απελευθερωθεί από τον ελληνικό στρατό ήδη από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, οι μεγάλες δυνάμεις ακόμη δεν είχαν αναγνωρίσει την ελληνική κυριαρχία επί της πόλης αυτής. Τελικά, στις 30 Μαΐου 1913, υπογράφθηκε η Συνθήκη του Λονδίνου, η αλλιώς Βαλκανοτουρκική Συνθήκη, με την οποία έληξε ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος. Σύμφωνα με αυτή, η Οθωμανική Αυτοκρατορία παρέδωσε στους νικητές όλα τα εδάφη δυτικά της γραμμής ενομιδίας. Εξαίρεση αποτελούσαν τα Στενά και η Κωνσταντινούπολη που θα παρέμεναν υπό τον Οθωμανικό έλεγχο και η Αλβανία που αναγνωριζόταν ως ανεξάρτητη ηγεμονία. Επίσης, οι Βαλκάνοι σύμμαχοι ανέθεσαν στις μεγάλες δυνάμεις τη χάραξη των συνόρων των νέων εδαφών, τον διακανονισμό των ζητημάτων για την ίδρυση του Αλβανικού Πριγκιπάτου και την τύχη των νήσων του Αιγαίου. Εξαίρεση αποτελούσε η Κρήτη, για την οποία ο Σουλτάνος παρετήτω από κάθε κυριαρχικό του δικαίωμα υπέρ των Βαλκανικών συμμάχων. Η ελληνική κυβέρνηση υπέγραψε τη συνθήκη αυτή, λαμβάνοντας πρώτα τις διαβεβαιώσεις της Μεγάλης Βρετανίας για την υποστήριξή της στις ελληνικές αξιώσεις επί των ζητημάτων των νήσων του Αιγαίου, που περιλάμβαναν και τα Δωδεκάνησα. Ουσιαστικά, η συνθήκη της 30ης Μαΐου τερμάτισε μόνο τις εχθροπραξίες και έθεσε ένα γενικό πλαίσιο για τη μελλοντική διευθέτηση των συνόρων στα πρώην Οθωμανικά εδάφη επί της Ευρώπης. Δύο μόλις ημέρες αργότερα, η Σερβία και η Ελλάδα υπέγραψαν μία μυστική αμυντική συμμαχία σε περίπτωση που η πρώτη δεχόταν επίθεση από την Αυστρο-Ουγγαρία ή τη Βουλγαρία, καθώς συνάμα επιβεβαίωσαν την τρέχουσα διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο ζωνών κατοχής στη Μακεδονία ως κοινά σύνορά τους. Ουσιαστικά, η Σερβία πρόδωσε τη συμφωνία που είχε υπογράψει με τη Βουλγαρία, ενώ συνάμα εξασφάλιζε την υποστήριξη της Ελλάδας σε έναν αναπόφευκτο πόλεμο που θα της κήρυτε η τελευταία. Η παραπάνω συμμαχία ήταν απόρρια της αδιφάγου πολιτικής της Βουλγαρίας, η οποία αφενός προσπαθούσε να εκβουλγαρίσει την Ανατολική Μακεδονία που κατήχε από τους προηγούμενους μήνες και αφετέρου προσπαθούσε να απαγκιστρωθεί από το ρωσικό άρμα. Όλον τον Ιούνιο του 1913 οι Βούλγαροι κράτησαν προκλητική στάση έναντι των Ελλήνων και των Σέρβων, ώσπου στα τέλη του μήνα επιτέθηκαν σε αμφότερους τους πρώην συμμάχους τους δίχως να τους έχουν κηρύξει τον πόλεμο. Έτσι ξέσπασε ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος πριν ακόμη επικυρωθεί η Συνθήκη του Λονδίνου. Λίγες ημέρες αργότερα η Ρουμανία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία κήρυξαν τον πόλεμο στη Βουλγαρία. Ο πόλεμος διήρκεσε 42 ημέρες και το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό για τη Βουλγαρία. Ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος έληξε με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου στις 10 Αυγούστου του 1913. Όσον αφορά την Ελλάδα, προσάρτησε τα εδάφη της Μακεδονίας μέχρι τον Έστω ποταμό, την Ήπειρο και την Κρήτη. Η Σερβία κέρδισε τη λεγόμενη Μακεδονία του Βαρδάρη και το Κωσυφοπαίδιο.
Η Ρουμανία προσάρτησε την περιοχή της Δοβρουτσάς και στην Αλβανία περιλήφθηκαν η Βόρεια Ήπειρος και η Σκόδρα. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ανέκτησε την Ανατολική Θράκη μέχρι την Αδριανούπολη και το Διδυμότυχο, καθώς και τα νησιά Ύμβρο και Τένεδο. Τέλος, η Βουλγαρία, αν και ιτημένη, κράτησε τη λεγόμενη Μακεδονία του Πυρήνη, αλλιώς Μακεδονική Βουλγαρία, και τη Δυτική Θράκη. Εν τω μεταξύ, στις 29 Ιουλίου ολοκληρώθηκε η πρεσβευτική διάσκεψη του Λονδίνου, που είχε ξεκινήσει από το φθινόπωρο του 1912, αλλά είχε διακοπεί εξαιτίας της δολοφονίας του βασιλιά των Ελλήνων Γεωργίου του 1ου τον Μάρτιο του 1913. Βάσει των αποφάσεων αυτής, η κάθε σύμμαχος χώρα θα μπορούσε να συνάψει οριστική διμερή συνθήκη με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, με την οποία θα ρυθμίζονταν λεπτομερώς τα διμερή ζητήματα. Έτσι, το φθινόπωρο του 1913 ακολούθησαν η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης μεταξύ της Βουλγαρίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Σερβοτουρκική Συνθήκη και η Συνθήκη των Αθηνών. Όσον αφορά τη Βουλγαρία, αυτή κρατούσε το στρατηγική σημασίας λιμάνι του Δεδέαγατς, που αργότερα, όταν απελευθερώθηκε από τον ελληνικό στρατό, μετονομάστηκε σε Αλεξανδρούπολη, ενώ το πλέον ανησυχητικό ήταν η αναφορά σε μια βουλγαροτουρκική συμμαχία, που προκαλούσε ανησυχία στην Ελλάδα και στις μεγάλες δυνάμεις για το ξέσπασμα ενός νέου Βαλκανικού πολέμου. Τέλος, όσον αφορά την Ελλάδα, αναγνωρίστηκε η ελληνική κυριαρχία επί της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων και της Κρήτης, ενώ συνάμα χορηγήθηκαν δικαιώματα μειονοτήτων στους Τούρκους που θα παρέμεναν επί των εδαφών αυτών. Ακολούθως, το Φεβρουάριο του 1914 υπογράφθηκε το πρωτόκολλο της Φλωρεντίας από τις μεγάλες δυνάμεις. Σύμφωνα με αυτό, η Βόρεια Ήπειρος παραχωρείται στο νεοσύστατο πριγκιπάτο της Αλβανίας και καλείται ο ελληνικός στρατός να εκενώσει άμεσα τα εδάφη αυτά, που είχε απελευθερώσει από την εποχή του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Συνάμα, η Ύμβρος, η Τένεδος και το Καστελόριζο επιδικάζονταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.